τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση των παθήσεων του χεριού παρουσιάστηκαν στο 16ο Συνέδριο Εφαρμοσμένης Χειρουργικής Άνω Άκρου που διοργάνωσε το Τμήμα Χειρουργικής Χεριού Μικροχειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Πολύ μεγάλη χαρά βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να χαιρετήσουμε την έναρξη του 16ου Συνεδρίου που οργανώνει το άκρος εξειδικευμένο τμήμα του ιατρικού της άκρας χείρας, της μικροχειρουργικής. Κάθε χρόνο σκοπός είναι την σύγχρονη γνώση για τεχνογνωσία που αναπτύσσεται να την συζητάμε, να την μεταλαμπαδεύουμε και να είμαστε σίγουροι ότι ανά πάσα στιγμή προσφέρουμε στον Έλληνα ασθενή ό,τι τελευταίο έχει να προσφέρει η ιατρική γνώση και τεχνογνωσία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα κοντά μας είναι ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, από τον οποίο έχουμε πάρα πολλές και υψηλές προσδοκίες. Νομίζω ότι το ζήτημα της υγείας αποτελεί και κορυφαία κυβερνητική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και είμαι βέβαιος ότι σε ένα πλαίσιο γόνιμου διαλόγου θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος με έναν τρόπο επωφελεί θα μπορεί να αποτελεί έναν αξιόπιστο σύμμαχο και συνεργάτη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το ότι ένας κορυφαίος νοσοκομειακής φροντίδας και παροχών υγείας όπως ο Όμιλος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών διοργανώνει ένα συνέδριο που έχει τόσο κορυφαίο εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε μια εφαρμοσμένη χειρουργική πρακτική που κάθε χρόνο στο ιατρικό σώζονται χιλιάδες άνθρωποι, αποτελεί μια πολύ επενδυτή πρωτοβουλία, διότι δείχνει εκτός από την ικανότητα του Ιατρικού Κέντρου να παρέχει υπηρεσίες υγείας και μια κοινωνική υπευθυνότητα για να περνάει γνώση σε επόμενες γενιές αλλά και στους υπόλοιπους γιατρούς, ώστε να γίνεται κτήμα της ιατρικής κοινότητας και άρα να διαχέεται επωφελία του υπόλοιπου πληθυσμού και των ασθενών. Θέλω λοιπόν ιδιαίτερα να ευχαριστώ τον κύριο Βασιλεία Αποστολόπουλο και όλη την οικογένεια Αποστολόπουλου για τη διαχρονική του προσφορά στις υπηρεσίες υγείας της χώρας. Και η παρουσία μου εδώ ως Υπουργός Υγείας θεσμικά θέλει να δηλώσει την πραγματική μας πίστη στην πολύ καλή δουλειά που κάνουμε. Ήμουνα πρόσφατα σε ένα επίσημο ταξίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Αμπουδάμπι, και με πολύ μεγάλη χαρά σε επίσημες συναντήσεις μου διαπίστωσα ότι έχει πολύ καλή φήμη ο Όμιλος του Ιατρικού και στη σπουδαία αυτή χώρα. Και αυτό μου έδωσε χαρά, γιατί για τον Υπουργό Υγείας Ελλάδος να του λένε ότι έχει τόσο καλά νοσοκομεία στην Αθήνα και να αναφέρουν ονομαστικά το ιατρικό είναι πολύ σπουδαίο. Ξεκινήσαμε το 2007. Από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Όμως οι βασικές αρχές του σεμιναρίου είναι οι εξής. Πρώτον, επίδειξη ζωντανών χειρουργικών περιστατικών. Δεύτερον, άσκηση στα αυτοματικά χέρια. Τρίτον, ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές από όλη την Ελλάδα. Έρχονται εφελοκερδώς να μας στηρίξουν την προσπάθειά μας. Τέταρτον, η προσπάθεια αυτή έχει ελεύθερη συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δύσκολη εποχή που ζούμε. Η επιτυχία αυτή οφείλεται σε δύο κύριους χορηγούς, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στην Johnson & Johnson. Τους ευχαριστούμε θερμά. Όλα αυτά τα χρόνια, φτάνοντας στο νούμερο 16 φέτος, έχουμε εκπαιδεύσει 600 συναδέλφους στη χειρουργική του χειρού και του άνω άκρου, τη χειρουργική του ώμου, του αγκώνα και του χεριού. Είναι ενιαίο όργανο, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε και αρμονικά συνεργάζονται μεταξύ τους. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Γιαννακόπουλε, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της αντιμετώπισης των παθήσεων του χεριού και του ώμου? Οι εξελίξεις είναι συνεχόμενες. Κάθε χρόνο μαθαίνουμε κάτι καινούριο. Κάθε πενταετία αλλάζουν τεχνικές. Κάθε δεκαετία αλλάζουν εργαλεία. Είναι συνεχιζόμενες οι εξελίξεις. Το κυριότερο που θέλω να πω ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το άνω άκρο σαν συνολικό όργανο. Δεν ξεχωρίζουμε ώμο, αγκώνα, καρπό, χέρι. Έχετε να δώσετε κάποια συμβουλή στον κόσμο για το πώς θα προστατεύει το χέρι του και τον ώμο του στην καθημερινότητά του? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Πρώτον, να βελτιώσουμε τους χώρους εργασίας. Δεύτερον, να ασχοληθούμε σοβαρότερα με τον αθλητισμό, κάνοντας καλό ζέσταμα και τηρώντας τις οδηγίες των γυμναστών.
Τρίτον, αν έχουμε πρόβλημα, να απευθυνόμαστε στον ειδικό γιατρό. Ποιες είναι οι συχνότερες παθήσεις που ταλαιπωρούν τον κόσμο στα θέματα χεριού και ώμου? Για τον ώμο μιλάμε για υπακρομιακή προστριβή, τρίβεται δηλαδή η κεφαλή κάτω από το ακρόμιο και κάνει τενοντίτιδα στον τένοντα και βαθμία τον σπάει. Στο χέρι περιφερικά είναι το σύνδρομα πίεσης, θα έλεγα, και τα overuse syndrome, σύνδρομα υπέρχρησης. Αυτό το σεμινάριο, που είναι εκπαιδευτικό σεμινάριο, χαρακτηρίζεται από τρεις πυλώνες. Τα χειρουργεία, τα live που γίνανε σήμερα και θα γίνουν και αύριο στο ιατρικό κέντρο, την εικόνα που μεταφέρεται εδώ στο αμφιθέατρο, τα παρακολουθούν οι νέοι γιατροί, υπάρχουν οι παλιοί γιατροί από όλη την Ελλάδα, οι καθηγητές εξηγούν και συζητάν τι πρόκειται να γίνει στο χειρουργείο. Στη συνέχεια ακούν τις διαλέξεις που αφορούν τα χειρουργεία και τις επόμενες μέρες στα πτωματικά χέρια που έχουμε εισάγει από το εξωτερικό μπορούν να επαναλάβουν τις εγχειρήσεις. Τα έχουμε όλα δηλαδή, είναι τα τρία πράγματα που σε κάνουν να μάθεις κάτι. Λίγοι νέοι γιατροί ενδιαφέρονται να μάθουν πράγματα. Πρέπει να ξαναγίνει restart με τα, φαντάζομαι, τα νέα μέτρα που είναι και έτοιμος να κάνει ο Υπουργός Υγείας, την αναδόμηση του ΕΣΥ, για να δημιουργηθεί ενδιαφέρον στους γιατρούς. Έχετε κάποια εικόνα πώς οι άνθρωποι καταφεύγουν για φροντίδα σε εσάς, στην κλινική τη δική σας ή και γενικότερα? Το χέρι, το άνω άκρο, συμμετέχει στο τραύμα μόνο, σε 40% ποσοστό. Δηλαδή όλο το σώμα έχει το υπόλοιπο 60% και το χέρι, το άνω άκρο, 40%. Πέρα από αυτό είναι τα σύνδρομα υπέρχρησης. Μπορεί να κάθεσαι στην καρέκλα και να δουλεύουν τα χέρια σου φουλ στο κομπιούτερ. Αυτό το άτομο θα χρηστεύσει τα χέρια του από εδώ μέχρι κάτω, από τον ώμο και κάτω, με σύνδρομα πίεσης περιφερικά. Είναι τα εκφυλιστικά νοσήματα, αρθρίτης βασικής αρθρώσεως, αρθρίτης δακαρπού, αρθρίτης δακτύλων. Άρα ο σύγχρονος τρόπος ζωής συμβάλλει σε αυτό? Μας χειροτερεύει. Γιατί θα έπρεπε να ασκούμαστε, να κάνουμε διατάσεις, γιόγκα, stretching, πιλάτες, τρέξιμο, ασκήσεις διατατικές, ο καθένας μόνος του όπως μπορεί, με ένα TRX στο σπίτι του. Κάθε φορά έχουμε περίπου 40 γιατρούς. Καλή μερίδα είναι. Το θέμα είναι αυτή να γίνουν δορυφόροι γύρω μας. Γίνονται όλα αυτά τα χρόνια? Όχι όλοι. Γιατί κάποιοι το θέλουν για ένα προσόν. Κάποιοι άλλοι έτυχε να τους πει ένας φίλος τους να πάμε τώρα και να το παρακολουθήσουμε. Πολλοί γίνονται χειρουργοί χεριού και μικροχειρουργοί. Είναι γιατροί που μένουν στην Ελλάδα ή είναι γιατροί που αυτοί που μένουν εδώ. Τα παιδιά που έρχονται σε εμάς είναι μετά από όλα αυτά και μένουν εδώ. Αλλά δυστυχώς, καλά το θίξατε, πάρα πολλοί γιατροί φεύγουν. Όμως τώρα υπάρχει μια επιστροφή. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Γι' αυτό πρέπει ακριβώς. Είναι ενθαρρυντικό και έχουν εξοπλισμένοι με νέες μεθόδους, καινούριες τεχνικές, χρήση των αντικειμένων που διευκολύνουν τα χειρουργεία. Και αυτό συμβάλλει στο να εισάγουμε και νέα πράγματα. Όχι ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από αυτό, γιατί η γνώση είναι το πρώτο πράγμα που ταξιδεύει. Χθες έγινε στην Αμερική, αύριο το έχουμε εδώ. Όχι μόνο τη γνώση, αλλά και τα πράγματα που χρειάζονται να το κάνεις αυτό. Το ιατρικό νομίζω ότι συμβάλλει στην επιστροφή νέων γιατρών. Απόλυτα, γιατί είναι γεμάτο από νέους γιατρούς που έρχονται από το εξωτερικό. Και είναι καταπληκτικό αυτό. Το θέμα είναι αυτοί να μην μείνουν μόνο σε αυτά τα μακρινά και προχωρημένα, γιατί αυτά δεν είναι και εντελώς δοκιμασμένα. Χρειάζεται εμπειρία. Σαν όμιλος ιατρικού Αθηνών που τον εκπροσωπώ στο επιστημονικό επίπεδο, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι που προσφέρουμε όχι μόνο η υγεία στους ασθενείς που μας εμπιστεύονται, αλλά και εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Και όχι μόνο στον τομέα που σήμερα γι' αυτόν είμαστε εδώ, αλλά και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, όπως είναι οι άλλες ειδικότητες, όπως είναι η ρομποτική χειρουργική που εγώ εκπροσωπώ σε διεθνές επίπεδο, που πριν από λίγες μέρες κάναμε μία μετάδοση ζωντανή από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο φοιτητικό συνέδριο που εγινόταν στη Κρήτη με συμμετοχή πολλών εκατοντάδων φοιτητών, οι οποίοι παρακολούθησαν ζωντανά επέμβαση ρομποτικής αποκατάστασης μιας μεγάλης γιγαντιαίας διαφραματοκύλης, στην εκδήλωση του κατά τα πλαίσια, στα πλαίσια του συνεδρίου τους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, η Διοίκηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Αντιπρόεδρος μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και στην εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση
και κυρίως να είμαστε πρώτοι και παρόντες στην εξέλιξη των τεχνολογιών, των τεχνικών και να παρουσιάζουμε και δικές μας τεχνικές σε διεθνή συνέδρια με μεγάλη επιτυχία. Χαίρομαι ιδιαίτερα και συγχαίρω τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου.